ιστορία μας απόψε. Είναι δυο νέα παιδιά. Ο Γιώργος και η Μέρη. Είναι δυο νέοι ερωτευμένοι άνθρωποι που θέλουν να παντρευτούν. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Πώς είστε, παιδιά. Να βάλουμε και τα μικρόφωνά μας. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχουμε τρακ. Λίγο. Είσαστε μαζί, όπως και θα το νικήσετε. Όπως θα νικήσετε και τα δύσκολα. Βάλτε μου δύσκολα! Μαζί μας όμως και... Μαζί μας η κυρία Λέτα Παρασίδου, η μητέρα της Νύφης! Καλησπέρα, κυρία Λέτα! Καλησπέρα! Πώς είστε? Τρέμω ολόκληρη! Είδαμε, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ! Προσπαθώ, παρατάστα τρέμω! Θα μιλάτε κρατώντας αυτό, κοντά στο στόμα σας και δυνατά! Μάλιστα! Και τώρα οι συνεργάτες μας! Οι άνθρωποι της έρευνας, οι άνθρωποι που βγάζουν στο φως τη δική σας αλήθεια και λύνουν το δικό σας δύσκολο πρόβλημα. Αντώνης Βίκος και κυρία Αντώνια. Μαζί τους ένα νέο κορίτσι, ηθοποιός Μέση Ζούκα. Ένα κορίτσι που θα μας δώσει τη δική του άποψη, που θα ρίξει το δικό του φως το δικό σας πρόβλημα! Είμαι η Πέση και μόλις τελείωσα! Βάλτε μου δύσκολα! Συγγνώμη, εγώ με αυτό χρειάζεται να δάμε αν πει. Μιλάτε δυνατά και καθαρά αυτόν. Α, δηλαδή τώρα που άκουγα. Καμπάνα! Μέρη και Γιώργο! Γιώργο μου επιτρέπει να ξεκινήσω την κουβέντα μας από τη Μέρη. Ελεύθερα. Μέρη! Θέλω να μάθω εγώ και φυσικά η κοινή γνώμη. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Μάλιστα. Με τον Γιώργο γνωριζόμαστε σχεδόν 6 μήνες. Ένα χρόνο και. Όλα με τη σειρά, κυρία Λέτα. Μα δεν μπορώ να πω. Ένα χρόνο. Γνωριστήκαμε πριν ένα χρόνο. Αλλά στην ουσία 6 μήνες είναι που ο Γιώργος και εγώ θέλουμε να παντρευτούμε. Και ποιος σας εμποδίζει? Μια εκκρεμότητα ανάμεσά μας. Η μητέρα μου δεν δέχεται το γάμο. Κυρίες και κύριοι, μια μάνα. Μια γυναίκα που έχει μεγαλώσει ένα κορίτσι. Τι μέρα. Δεν δέχεται να παντρευτεί η κόρη. Ωστόσο αυτό μέρη, δεν σε εμποδίζει να κάνεις αυτό το γάμο. Όχι, δεν με εμποδίζει. Τότε. Συγγνώμη, κυρία Σούλα, μπορώ να σας πω δύο λέξεις? Γιώργος, ακούμε. Βεβαίως δεν μας εμποδίζει κανείς να παντρευτούμε. Μα εδώ τίθεται ένα θέμα τελείως λεπτό. Εμείς θέλουμε τη συγκατάθεση της μάνας. Δεν θα έλεγα την ευχή, γιατί είμαστε μοντέρνοι άνθρωποι. Τη συγκατάθεση θέλουμε. Πώς θα το κάνουμε? Τη σε βολεύει, ρε. Έλα, μητέρα τώρα. Άγνωστο είναι ο Γιώργος! Ένα, παντελώ! Λυπάμαι, αυτό μόνο να σου πω, λυπάμαι! Η δική σου γονή, Γιώργο, τι λένε για αυτό το γάμο? Η δική μου γονή είναι εκλειπώντες στη Γερμανία, συγκεκριμένα καραμπόλα στην Αούτομα. Πότε έγινε αυτό, Γιώργο? Μέναμε στο θερμό Ηλίας. Μα είχε ο παππούς μου, μετά που πέθανε ο παππούς όμως, μα ανέλαβε εξ ολοκλήρου ο αδερφός της γιαγιάς. Που μέναμε στη Νεάπολη της Νικαίας, όπου εκεί σπούδασα και έβγαλα και το δίπλωμα επαγγελματικό. Τι επαγγέλισε, Γιώργο? Δικός Νταλίκας, κυρία. Κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος! Ένα ορφανό από το θερμό Ηλίας. Μεγαλώνει και σπουδάζει μόνος του. Βρίσκει την εκλεκτή της καρδιάς του και ζητάει την μητέρα της να είναι παρούσα για στο να δεχτεί, να του δώσει την κόρη της, τη Μέρη. Γιώργο, έχει στρωμένη δουλειά. Στη συγκατάθεση θέλουμε, κυρία Σούλα. Σε ενδιαφέρει η συγκατάθεση? Η συγκατάθεση οπωσδήποτε. Παραγελάσω, γιατί μου έρχεται να ξεκαρδιστώ. Να περιμένετε τη σειρά σας. Καλά, γελάει καλύτερα, όπως γελάει τελευταία. Γιώργο, θα σε ξαναρωτήσω από δουλειά μου, πού βρίσκεσαι? Μεταφορές εσωτερικού-εξωτερικού, ιερά οδός. Συμπέρασμα δουλειά, στρωμένη. Έχεις τελειώσει και κάτι άλλο, γιατί μας ανέφερες σπουδές. Τελειόφυτος γυμνασίου, μέχρι την Τρίτη. Γιατί μετά... Μετά? Με πήρε η μπάλα, κυρία Σούλα. Μπήκε σε ποδοσφαιρική ομάδα. Μπήκα στο μεροκάματο, κυρία Σούλα. Κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος, ο βιομπαλεστής από τα 12 του χρόνια, ζητάει από την πεθερά του να δώσει το παρόν στο γάμο. Μέρη, θέλω να μου φωτογραφίσεις τώρα εσύ τις πιθανές αιτίες για τις οποίες έχει αντιρρήσει η μητέρα σου. Δεν ξέρω. Περιέγραψε μας τις σχέσεις σου με τη μητέρα σου. Κανονικές. Με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Επίσης κανονικές. Ο πατέρας σου τι λέει? Τι να πει? Ο πατέρας συμφωνεί. Συμφωνεί. Ούτε το ρώτησες. Είσαι διαστάσει. Τώρα αυτά δεν αφορούν τον κόσμο, κυρία Σούλα. Ψάχνουμε να βρούμε την καρδιά του προβλήματος και για να φτάσουμε στην καρδιά. Τέλος πάντων, είμαι διαστάσει. Κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος. Ένα ορφανό από το θερμό Ηλίας. Τον
δεν είναι ορφανός. Μα προλίγο ακούσαμε από τον ίδιο να μας λέει. Αλλά αυτό μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και να είναι πολύ ωραία εύκολη απαραλήθεια. Κυρία Λέτα, θέλετε να πείτε ότι ο Γιώργος, ο γαμπρός σας. Ποιος γαμπρός μου. Ο μέλλον σύζυγος της κόρης σας. Ο μέλλον τι. Θα μπορούσαν να είναι ήδη παντρεμένοι. Να νίδε τους βαστά. Ναι, αλλά δεν δίνετε τη συγκατάθεσή σας. Και ούτε πρόκειται. Γιατί. Γιατί, μπορώ να κάνω μια ερώτηση στην κόρη μου. Ελεύθερα. Γιατί με υποχρέωσες να έρθω εδώ. Όχι, απάντησέ μου. Ξέρεις τι πας να κάνεις. Ξέρεις. Ξέρω πολύ καλά, μητέρα. Λοιπόν, εφόσον ξέρεις, είμαι η μάνα σου και σε προκαλώ να πεις εδώ μπροστά στον κόσμο. Είναι ορφανός. Είναι ορφανός, μωρέ αυτός ο ορφανός. Μέρι, θα πρέπει να υπερασπιστείς τη φήμη του ανθρώπου που αγαπάς. Εγώ, όσο διάστημα ξέρω τον Γιώργο, ξέρω πως είναι ορφανός. Αυτό έπαιξε ρόλο στο να αγαπήσεις τον Γιώργο. Τι σε έφερε κοντά στον Γιώργο. Ο χαρακτήρας του. Πες μας για αυτό το χαρακτήρα. Η μητέρα σου καταθέτει τις ενστάσεις της. Εσύ. Μια γυναίκα που άφησε στη μητρική αγκαλιά για την αγκαλιά ενός άντρα. Τι έχεις να πεις για να την κρούσεις τα επιχειρήματά της. Δεν ξέρω. Είναι. Δεν είναι ορφανός ο Γιώργος. Ποιο είναι το μεγάλο μυστικό του Γιώργου. Σκοτώθηκαν ή όχι οι γονείς του. Βάλτε μου δύσκολα. Αλήθω, γιατί δεν το λες τόση ώρα. Έλα ρε τώρα, βάλε μου λίγη πουφρά. Αυτά με τις Γερμανίες τι το θες. Σκέφτηκα ότι να γίνεται πιο γερή υπόθεση. Σε τη Γερμανία, αλλιώς σηκώνομαι και φεύγω. Τι έγινε εδώ, εκνευρισμός. Έτσι είναι η τηλεόραση. Άφησε ρε, με τη Γερμανία την βλέπεις. Είσαι ορφανός. Σε θέλω οργανωμένη, θέλει λίγο παρελθόν υπόθεση. Παιδάκι μου, γιατί είπες ότι είσαι ορφανός, είναι τέλος ξεκούδουνο. Με γιατί έτσι μου γουστάρει, γιατί έτσι αισθάνομαι. Εσύ έχεις κανέναν, ναι. Έχεις κανέναν, πες μου. Κανέναν δεν έχω εγώ, κέφι μου και καπέλα μου να μην χρειάζομαι κανέναν. Τι θα σκέσεις συνέχεια. Καθίστε όλοι κάτω, κάτω. Τι θέλουμε σε αυτό το τσίρκο. Θέλω όλα όσα μου ανήκουν. Και τι σου ανήκει. Αυτό το ξέρεις καλύτερα από τον καθένα. Σε καταστροφή μας και εμένα και του Κώστα και του πατέρα. Εγώ σας εγκατέλειψα. Γι' αυτό σπέσε με την αζωκόνα τόσο αλήτη. Κόφτο, εντάξει. Ησυχία, ησυχία. 5, 4, 3, 2, 1, κιού. Είμαστε πάντα μες στο πρόβλημα και ψάχνουμε να βρούμε όλες τις παραμέτρους που οδηγούν στη λύση του. Μέρι, πες μας πώς γνώρισες τον Γιώργο. Μάλιστα. Ο Γιώργος περνούσε καθημερινά σχεδόν με το φορτηγό. Εμείς, εγώ και η μητέρα μου, διαμένουμε στη Νέα Φιλαδέλφια. Όχι ακριβώς, στα κάτω Πατήσια. Εκεί στη διασταύρωση. Εκεί που έρχεται ο δρόμος, που πάει προς την Εθνική, που κάνει όλο έτσι μια στροφή. Μετά τη Ρενό. Αχ, δεν μπορώ, έχω τρακ. Αχ, Μερούλα, ηρέμησε, κανένας δεν μας κυνηγά. Ξέρετε, ορισμένα πράγματα δεν είναι εύκολα. Κοίτα, έχεις το ελεύθερο από το νιώσεις άσχημα να μας ζητήσεις διάλειμμα. Σύμφωνη, κούκλα μου, πιες το νεράκι σου. Σύμφωνη. Τώρα είμαι λίγο καλύτερα. Συγγνώμη, κυρία Σούλα, η μνηστή μου σήμερα από το άγχος έτσι είναι λίγο υπερευαίσθητη. Ο Γιώργος περνούσε καθημερινά σχεδόν με το φορτηγό τα απογεύματα. Κατευθυνόμενος για Ιερά Οδό, περνούσε από Νέα Ιωνία. Και περισσό. Εμείς διαμένουμε στη διασταύρωση. Δεν μου απαντάς ευθέως. Τι θα σας απαντώ. Πώς γνωριστήκατε. Καθόμουν στο μπαλκόνι. Μόνη σου. Μόνιμος επιτοπλίστο. Και μια-δύο-τρεις φορές, κάποια στιγμή σου κάνει εντύπωση ολόκληρη η Ιταλίκα. Μάλιστα. Ένα κορίτσι κάθεται μόνο του στο μπαλκόνι. Και βλέπει να περνά σχεδόν καθημερινά η ίδια Ταλίκα κάτω από το σπίτι του. Πράγμα που το πρόσεξε και η μητέρα μου. Δεν ξέρω μάλιστα αν το θυμάται και εκείνη μου έλεγε. Τι θέλει αυτό συνέχεια εδώ πέρα. Είπα εγώ δεν το πράγμα. Ακριβώς μητέρα επιλέξει. Και επειδή όπως και να το κάνουμε είχαμε μάθει το θόρυβο της μηχανής, μου έλεγε. Κατέφθασο λεγάμενο. Εγώ. Για να καταλάβω μέρη στο μπαλκόνι ρέμβαζε. Ανοιγόταν καρύδα και έβγαινε για ηλίας. Καλέ, είμαστε αφρόλεξο. Να κάτσει με το σπίτι να τονίσεις. Μπορούσα με τα μπουζούκια στη διαπασό. Μπουζούκια, την ενοχλούσα τα μπουζούκια. Μάλιστα με ενοχλούσαν. Μπορεί να λέτε ότι παίρνετε στα ριζάτια με τα καφέτος. Τι με ρωτήσατε, κυρία Σούλα. Πρόσεξες την Ταλίκα και κάπως έτσι πρόσεξες και τον Γιώργο. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι ή κάπως αλλιώς. Ναι, η σειρά σας. Ω, κυρία Σούλα μου, η σειρά μου έχει έρθει τόσο πολλού. Αλλά μου την καταργήσανε. Το ίδιο μου το παιδί μου πήρε τη σειρά. Υπάρχει και αξιοπρέπεια. Βεβαίως και υπάρχει. Μέρι, ο Γιώργος έκανε κάτι για να τραβήξει την προσοχή του πάνω σου. Θυμάσαι τον προκάλεσε εσύ πρώτη. Αυτός κανονικά παρκάρισε το φορτικό. Εγώ καθόμουν στο μπαλκόνι, ένεκα ζέστης. Ένεκα ζέστης, Ποιος έκανε το πρώτο βήμα. Ανάθεμα την άσφαλτο. Ο Γιώργος φυσικά. Σε κολάκεψε αυτό. Με κολάκεψε, βεβαίως. Ο κόλακας, βρει κόλακας. Γιατί μητέρα. Γιατί έτσι. Γιώργο,
ήξερες πως το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και στο συγκεκριμένο δρόμο έμενε η Μερούλα. Εγώ τυχαίως το ανακάλυψα, κυρία Σούλο. Καθώς περνούσα από εκεί, την είδα ξαφνικά μπροστά μου και καταλαβαίνετε, δεν θέλει και πολύ ορισμένα πράγματα τώρα. Αφού ο σταθμός του φορτηγού σου η πιάτσα βρίσκεται στην Ιερά Οδό. Εσύ γιατί πήγαινες και παρκάριζες στο συγκεκριμένο δρόμο όπου βρισκόταν το διαμέρισμα. Ένα καϊζέστη και το ποτηλιάρισμα. Θα λάμψει, αλήθεια, κυρία Σούλα μου, θα λάμψει σαν το χρυσό που μου φάγε. Εγώ! Εσύ, ρε, θα τα δώσεις όλα πίσω και με τόκο. Μια στιγμή του είχετε δώσει κάποια χρήματα. Όπως κρεμόντουσαν εδώ οι αλυσίδες και οι καθένες, κυρία Σούλα μου, κάνω μια έτσι και του τα κούπησε να ξεχρεώσει. Να ξεχρεώσει τι! Το ξεχρέωτο! Τι να σου πω, ρε, παιδί, τι να σου πω, σέβα μου που θα γίνεις πεθερά μου. Πεθερά, ρε, 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 λέγε παιδεράστε στα πατεώνα, δεν έγινε και ούτε καθόλου και δεν γίνει. Εγώ και η Μέρη παντρευόμαστε. Να μας πειράσετε και κουβέτα. Σας παρακαλώ. Δες μια την κρατά, κυρία Σούλα μου, δες μια. Ένια σου και έχω πια λυθεί. Έχω λυθεί γιατί έχω αντιληφθεί. Θέλεις από μένα. Όλα όσα μου ανήκουν. Και τι σου ανήκει. Αυτό το ξέρεις καλύτερα από τον καθένα. Υπάρχει κάτι που. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Υπάρχει ο λογαριασμός στην τράπεζα που η κυρία από εδώ έχει παράσει το όνομά της. Αυτός που γέμιζε από τη δική μου αρθοστασία. Εγώ στα 30 μου θα έχω και σούς και η κυρία από εδώ θα έχει εκατομμύρια. Για αυτά που σου παγοράσω. Να πας και να τα πετάξεις κομματερές, γιατί εκεί θα καταλήξουν. Σου είπα εγώ ότι θέλω να ανοίξω εστιατόριο. Όχι, πες εδώ μπροστά στον κόσμο. Σου είπα εγώ ότι θέλω να ανοίξω εστιατόριο. Μέρη, τι σχέση έχει το εστιατόριο. Τα παχαιροποιούν, κυρία Σούλα. Εγώ θέλω όλα όσα μου χρωστάς. Χρωστάω. Να γυρίσει το λογαριασμό στο όνομά μου και το οικόπεδο που έχει από εμένα εξοπλιστεί στην Εύβοια. Στη στενή ευβία! Στη στενή θα κλείσω αυτό το κάθαρο, αλήθεια! Α, παιδιά! Σα παρακαλώ! Παρακαλώ ποτέ! Μαζί δεν πήγαμε και είδαμε ποιο τον κομισάρι. Εγώ δεν σε έφαγα να δώσουμε την προκαταγωγή. Άρα υπάρχουν τα λεφτά. Για σένα με επιτύχει να σε δω με ένα καραμίδι πάνω από το κεφάλι σου. Το αφιστό δρόμο. Κυρία Λέντα, έχετε κάποια στοιχεία εναντίον του Γιώργου. Στοιχεία, νόμος ολόκληρο. Μια στιγμή, παρακαλώ. Δεν μπορούμε να εξαπολύουμε κατηγορίες ο ένας στον άλλον δίχως να τις τεκμηριώνουμε. Μήπως θέλεις τεκμήρια. Θα παρακαλέσω. Να σ' αρχίσω βρένω του πλέον τεκμήρια. Θέλεις να το χοντρίνουμε. Θαυμάστε, Καζανόβα. Υπάρχει πρόβλημα. Η σιωπή μας, Γιώργο, η σιωπή μας προς απάντηση. Γιατί δεν τα κυζώσουμε να φύγεις, βρε. Κυρία Σουλά, συγγνώμη με το που αρχίσαν οι συστάσεις. Εγώ ήμουνα με το Σάς και με το Σίς απέναντί της. Εδώ είναι η Μέρη και τις απαντήσεις. Ευγενέστατος και κύριος. Χεριά και λιβάνια. Κυρία Λέντα. Αντιβδομάδα βρήκα ίχνη, κυρία Σούλα. Ίχνη του πανηλού σου του μυαλού. Πάνω στο χράμι, στην κουζίνα, στον τυβάνο Πάολο. Μια μουτσούρα πνέα από τα καπούτια του. Αλλά μου τα μπουρδούκλουζε και πίστηκα. Κυρία Σούλα, μου φαίνεται καλπάζεις, πάει, βέβαια. Μα να είσαι εσύ, μωρέ, δεν τρέπεσαι. Ω, τα κάνεις από τη ζημιά, να με εκδικηθείς. Τι να εκδικηθώ, μωρέ. Να κάνουμε ένα στόπεδο, να το τρέχει με την κάμερα. Έχουμε πρόβλημα. Δεν έχω χρώμα. Αλλά εσείς έχετε χρώμα. Αυτός εδώ ανήκει σας. Σας παρακαλώ, κυρία μου, θα βγάλει ο κόσμος το συμπέρασμά του. Άνθρωπος που θα με φτύσει δεν έχει γεννηθεί ακόμα. Στοπ, στοπ, δώστε μου διάλειμμα και ας ρίξουν διαφημίσεις. Σβήνεις πλατό, μανάρι μου, σβήνεις πλατό. Σαρκέτες, κατινάρα, αμπαλές, τρυφερές, για να πετάτε νύχτα μέρα. Σαρκέτες, κατινάρα.